Ωστόσο, ένα περιστατικό επισκίασε την όλη συνεδρία. Αποχώρησαν βουλευτέ με αποτέλεσμα να μην βγαίνει ο αριθμό και να μην μπορεί το Σώμα να ψηφίσει πρόταση νόμου για τροποποίηση του συντάγματο. Χαρούλα, Αλέξ, παρακολούθησε την όλη διαδικασία και είναι εδώ κοντά μου για να μα εξηγήσει. Τι έχει συμβεί, Χαρούλα. Τελικά η Μιλία, η τροποποίηση πέρασε με 37 ψήφου υπέρ αντί 38 που απαιτείται για περιπτώσει αλλαγή συντάγματο. Και αυτό έγινε αφού η υπηρεσία τη Βουλή βεβαίωσε την πρόεδρο του σώματο ότι αυτό είχε ξαναγίνει στο παρελθόν. Γι' αυτό και ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Ωστόσο, το τι προηγήθηκε τη ψήφιση δεν περιποιεί τιμή για το σώμα και είδαμε και πολλά σχόλια στα μέσα κοινωνική δικτύωση σε Μιλία για την σημερινή ολομέλη. Κατά τη διάρκεια λοιπόν τη συνεδρίαση, βουλευτέ αποχωρούσαν για διάφορου λόγου. Με αποτέλεσμα, όταν έφτασε η διαδικασία στη συγκεκριμένη πρόταση νόμου, να έρχονται προεκπλήξεω και να αντιλαμβάνονται ότι οι παριστάμενοι βουλευτέ δεν ήταν αρκετοί δεν μέτρησα, για την σωστά. υπερψήφιση τη πρόταση νόμου. Μετά από αντεκλήσει, μία περίπου ώρα σε μιλία, κάποιοι βουλευτέ επέστρεψαν άρον-άρον, αφού του ειδοποίησαν για το τι γίνεται, στην αίθουσα τη Ολομέλεια και έτσι τέθηκε τελικά. Α, δεν ήταν... Ούτε 37 σε κάποια φάση, δηλαδή χαρά. Ναι, και ήταν λιγότεροι και γι' αυτό ήρθαν κάποιοι μέσα. Ναι. Άρων-άρων βγήκε ο αριθμό, έγινε τελικά η ψηφοφορία και να πούμε ότι η τροποποίηση του συντάγματο που έγινε αφορά το περιβάλλον και είχε κατατεθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ. Η ατζέντα, όπω είπε σήμερα, ήταν πλούσια, πολλά ήταν τα θέματα που ψηφίστηκαν. Αλλά αποσύρθηκαν για να ψηφιστούν την ερχόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια τη Βουλή, η οποία θα είναι και τελευταία του σώματο πριν την τριήμερη συνεδρία για την ψήφιση του κρατικού προπολογισμού. Ευχαριστώ πολύ, Χαρούλα. Σε χαιρετώ.